Το πετρέλαιο καίει τους αρτοπίους, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο με φόντο το υψηλό κόστος παραγωγής, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοπιών Ηρακλείου να μας περιγράφει τις δραματικές πτυχές που βιώνει ο κλάδος. Βλέπουμε το πετρέλαιο, ξέρω εγώ, τη μία μέρα να κατρακυλάει, ξέρω εγώ, και την επόμενη μέρα το βλέπουμε να είναι ξανά στα 20 λεπτά πάνω. Οπότε δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο όφελος, δηλαδή είναι σαν καρδιογράφημα όλα. Να δούνε τι θα κάνουν, διότι ο θεσμός του φούρνου τίνει να εξαφανιστεί σιγά σιγά. Έτσι, και όταν λέμε ο θεσμός του φούρνου, εννοούμε αυτό. Εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται. Εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται. Αυτό σημαίνει ότι εδώ μέσα μπαίνει αλεύρι και πρώτες ύλες και ξεκινάει η κατεργασία τους και βγαίνει από εδώ μέσα ψωμί. Και δυστυχώς κανένας δεν κάνει τίποτα. Πέρα από το αλεύρι, η τιμή της ζάχαρης έχει πάρει φωτιά, όπως δηλώνει ο κ. Ζαφέρμος, ο οποίος αναφέρθηκε και σε σημαντική πτώση της κίνησης έως και 30%. Τι να πούμε, τα λάδια, να πούμε τα βούτυρα, οι ζάχαρες. Η ζάχαρη, ας πούμε, πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν 55-58 λεπτά, αν δεν πες 60, μέσο όρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι 1,30 και το κιλό. Προς τον επαγγελματία και πάμε στο σούπερ μάρκετ, τη βρίσκουμε μισή τιμή. Αυτό γιατί κάτι λέει. Γιατί κανένας δεν μιλάει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Καμία παρέμβαση από κανέναν. Καταναλωτές αναφέρθηκαν στην ακρίβεια και στη δύσκολη καθημερινότητά τους. Και εμείς έχουμε τέτοια επεισόδια με το τευτεράκι, όλα είναι παιδιά πανάκριβα. Όλα είναι πανάκριβα. Και λες τι έγινε τα λεφτά μου. Η μισθή είναι πάρα πολύ μικρή. Περικοπές, ακούω εδώ που συζητάνε οι ανθρώποι, περικοπές, θα κόψω το τηλέφωνο, να κόψω το κινητό, να κόψω το τσιγάρο. Κόβουνε. Όλοι κάνουμε περικοπές. Και ο χειμώνας πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πιο πολύ οικονομία κάνω στη βενζίνα, στις μετακινήσεις μου. Τίποτα άλλο. Πάρα πολύ ακρίβεια. Εγώ είμαι συνταξιούχος και δεν μπορώ να τα βγάλω. Γενικά έχουν πάρει όλες τις ζημιές πάνω και πρέπει να πάρουν τις συντάξεις, πρέπει να πάρουν τα μεροκάματα πάνω για να μπορεί ο άλλος να μην γκρινιάζει. Γιατί μετά πού πάει, πού βαδίζει. Δηλαδή. Παραδοσιακοί αρτοποιοί κρούν το καμπανάκι του κινδύνου, καθώς οι φούρνοι της γειτονιάς τείνουν, όπως λένε, να εξαφανιστούν. Μόνο το τελευταίο χρόνο, 20 αρτοποιοί έβαλαν λουκέτο στο νομό Ηρακλείου. Μα θα κλείσουν 100%. Όλοι θα κλείσουν. Όλοι θα κλείσουν παραδοσιακοί, οικογενειακοί επιχειρήσεις. Σίγουρα ένα πρόβλημα μεγάλο, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικρά. Περίπου στους 20 φούρνους έχουν κλείσει στο νομό Ηρακλείου και αρχίσαν σιγά σιγά να υπάρχουν και συνεργασίες. Δηλαδή κάποια μαγαζιά μεταξύ τους να συνεργάζονται για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, διότι η παραγωγή πλέον έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Να κάνουν ουσιώδεις κινήσεις για την ενέργεια, για τα καύσιμα γενικότερα και να δούνε τις πρώτες ύλες. Τι γίνεται με τις πρώτες ύλες, γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διακύμανση.